Η παρουσία σας σήμερα εδώ σηματοδοτεί τη συνέχεια της μακράς πορείας που θα διαβούμε μαζί και θα πορευτούμε χέρι-χέρι στο να διεκδικήσουμε το παρόν και το μέλλον της πόλης μας. Εγκάρδια, λοιπόν, σας καλωσορίζω στην απόψινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστώ θερμά για τη στήριξή σας. Φίλες και φίλοι, έχει περάσει σχεδόν ένας αιώνας από τις 25 Μαΐου του 1923, τη μέρα που έφτασαν στους πρόποδες του Ημιτού οι πρώτοι μικρασιάτες πρόσφυγες από τα Βουρλά και το Σιβρισάρι. Και σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ, στη φιλόξενη γη των προσφύγων, για να μιλήσουμε για την πόλη εμείς. Οι γηγενείς, οι εσωτερικοί μετανάστες, οι μέτικοι. Όλοι και όλες όμως, περήφανοι και περήφανες κάτοικοι της Κεσαριανής μας. Σας κοιτάζω και βλέπω πρόσωπα νέα, αλλά και οικεία. Συνδημότησες και συνδημότες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, που μαζί έχουμε δώσει μάχες για αυτή την πόλη. Και μαζί θα δώσουμε και άλλες μάχες στο μέλλον. Βλέπω μια προοδευτική, πολύχρωμη και ανοιχτή παράταξη που αποτελεί ζωντανό κομμάτι της Κεσαριανής, που έχει σημαδέψει τη σύγχρονη ιστορία της και έχει το βαρύ χρέος να μιλήσει και να δώσει μορφή στο αύριο της πόλης μας. Φίλες και φίλοι, η Κεσαριανή γεννήθηκε μέσα από μια εθνική καταστροφή και η ιστορία διάλεξε να αποτυπώσει πάνω της την οδυνηρή διαδρομή της. Την ναζιστική κατοχή, τα Δεκεμβριανά, τον εμφύλιο, τη Χούντα. Η ιστορία της Κεσαριανής ταυτίζεται με την ιστορία της χώρας μας. Και με έναν τρόπο ηρωνικό, τα τελευταία χρόνια ήρθε αντιμέτωπη και με μια άλλη καταστροφή. Την οικονομική καταστροφή και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ισοπαίδευσαν την κοινωνία. Αλλά η Κεσαριανή θα γεννηθεί ξανά. Γιατί η Κεσαριανή ξέρει να δίνει αγώνες. Ξέρει να μάχεται για ισότητα, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη. Οι προσεχείς εκλογές δεν θα διεξαχθούν σε ουδέτερο πολιτικό χρόνο. Τα σημάδια δεν μπορεί να τα γνωρίσει κανείς και καμία. Τώρα που η χώρα αρχίζει σιγά-σιγά να στέκεται στα πόδια της, τώρα που η χώρα επιχειρεί να επουλώσει τις πληγές της και να βάλει τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον, γινόμαστε μάρτυρες μιας οργανωμένης επιχείρησης υπονόμευσης των προσπαθειών, αλλά και των θυσιών του πολύπαθου λαού μας. Γινόμαστε μάρτυρες εθνικιστικών εξάρσεων υποκινούμενων από ακροδεξιά κέντρα, ενός κύματος καταλήψεων στα σχολεία που υποδαβλίζονται από φασιστικές οργανώσεις. Γινόμαστε μάρτυρες μιας καλοσχεδιασμένης εκστρατείας ψευδών ειδήσεων με στόχο τη διαστρέβλωση της αλήθειας και θύματα τους πολίτες και τις συνειδήσεις τους. Βλέπουμε το φασισμό να σηκώνει ξανά κεφάλι και στο δημόσιο διάλογο να κερδίζει έδαφος ο φυλετικός και κοινωνικός ρατσισμός, η μυσαλλοδοξία και ο κοινωνικός κανιβαλισμός. Λίγο καιρό πριν, η δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου είχε ηχήσει σαν προειδοποιητική βολή. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συζητούσαν υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί ένας άνθρωπος να σκοτώσει κάποιον άλλον. Αυτό είναι το πολιτικό διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών. Οι δημοκρατικές, προοδευτικές δυνάμεις να γίνουν ανάχωμα στο μαύρο μέτωπο που έρχεται να σκεπάσει τη χώρα. Και η Κεσαριανή δεν θα μείνει αμέτωχη σε αυτή τη μάχη. Η Κεσαριανή έχει ιστορία, έχει μνήμη. Η συνεργασία πολιτών Κεσαριανής, ενωμένη μαζί με την κάθε Κεσαριανιώτισσα και τον κάθε Κεσαριανιώτη, θα βάλει το δικό της λιθαράκι σε αυτόν τον αγώνα. Ως ένα πρώτο συμβολικό βήμα, η Κεσαριανή θα πρέπει να είναι πρωτοπόρα στη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων για τις θηριωδίες που διέπραξαν οι ναζί κατακτητές. Όχι επειδή έχουμε ανάγκη τα χρήματα, είναι ένας φόρος τιμής στο φόρο αίματος που πλήρωσαν οι γυναίκες και οι άνδρες αυτής της πόλης, στο βωμό της ελευθερίας και του αντιφασιστικού αγώνα.
Αυτές οι εκλογές, φίλες και φίλοι, δεν είναι μόνο κρίσιμες. Είναι και ιστορικές. Είναι οι πρώτες αυτοδιοικητικές εκλογές που θα διεξαχθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής. Ένας νέος άνεμος δημοκρατίας, αλληλεγγύης και συμμετοχής, μία νέα πραγματικότητα που συνιστά ο Κλισθένης 1 με την καθιέρωση της απλής αναλογικής, την κατάργηση της ασφιχτικής εποπτείας της αποκεντρωμένης διοίκησης, την ομοθέτηση αναπτυξιακών εργαλείων, αλλά και τη συνέχιση της προσπάθειας με την ομοθέτηση της διάκρισης των αρμοδιοτήτων, βάζουν το πλαίσιο. Σε αυτή λοιπόν τη μεγάλη ευθύνη που έχουμε αναλάβει για να κάνουμε το βήμα προς το μέλλον, το νέο εκλογικό σύστημα και η καθιέρωση της απλής αναλογικής είναι το όχημά μας. Η απλή αναλογική θα επιτρέψει την όσο δυνατόν αυθεντικότερη αποτύπωση της λαϊκής ψήφου, που για μας δεν είναι μόνο ζήτημα αρχής. Είναι όρος δημοκρατικού ελέγχου. Είναι όρος για την ύπαρξη των αναγκαίων συνεργασιών και προγραμματικών συγκλήσεων. Ο Δήμαρχος της Λαϊκής Εισπύρωσης, ενώ παρουσιάζεται υπέρμαχος της απλής αναλογικής, κατά τη διάρκεια της θητείας του έπραξε και πράττει το ακριβώς αντίθετο. Τελειοποιεί το συγκεντρωτικό και δημαρχοκεντρικό μοντέλο, περιφρονώντας το Δημοτικό Συμβούλιο. Ήθιστε οι επικεφαλείς των παρατάξεων να αφιερώνουν ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας τους, ασκώντας κριτική στο Δήμαρχο. Εγώ δεν θα το κάνω. Ούτως ή άλλως, οι πολίτες και οι κατεστηματάρχες της πόλης τα λένε καλύτερα από μένα. Οι πολίτες έχουν πάρει τις αποφάσεις τους. Το διαπιστώσαμε στις περιοδίες που πραγματοποιούμε στην πόλη. Τι να πει κανείς για ένα δήμαρχο που το αποτύπωμά του στην Κεσαριανή είναι ανύπαρκτο, που η ιστορία θα γράψει ότι η κορυφαία στιγμή της δημαρχιακής του θητείας ήταν η απουσία του από την τελετή παράδοση του σκοπευτηρίου στο λαό της Κεσαριανής από την κυβέρνηση της αριστεράς. Αγαπητοί και αγαπητές συμπολίτες, για να αντιμετωπιστούν τα μείζωνα προβλήματα, απαιτείται μία ολιστική αντίληψη για την πόλη. Δηλαδή ένα συνολικό σχέδιο, ένα όραμα. Αυτό ακριβώς λείπει σήμερα. Όραμα και σχέδιο. Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα, ως Δημοτική Αρχή χρειάζεται να οικοδομήσουμε σχέσεις συνεργασίας με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες του Δήμου. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του Δήμου. Αυτοί θα κληθούν να υλοποιήσουν τις πολιτικές αποφάσεις. Οι δημοτικές αρχές έρχονται και παρέρχονται. Αλλά για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, ο Δήμος είναι το δεύτερο σπίτι τους. Και είναι απαράδεκτο το κλίμα φόβου και στοχοποίησης που καλλιεργεί η σημερινή διοίκηση απέναντι σε όσους και όσες αισθάνεται πως δεν είναι δική της. Η δεύτερη προϋπόθεση για να υλοποιήσουμε το σχέδιο και όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες συνεννόησης και συνένεσης με τις άλλες παρατάξεις. Να συνεργαστούμε για χάρη του κοινού μας μέλλοντος. Μαζί ζούμε στην ίδια πόλη. Μαζί θα διοικήσουμε. Η συνεργασία πολιτών και Σαριανής είναι μια ανοιχτή, δημοκρατική και, όπως λέει και το όνομά της, είναι ανέκαθε υπέρ των συνεργασιών παράταξη. Η συνεργασία βρίσκεται στο DNA μας. Άλλωστε, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια λογική, επιθυμούμε να συγκροτήσουμε και το ψηφοδέλτιό μας. Καταρχάς, φιλοδοξούμε το 50% των υποψήφιων να είναι γυναίκες. Φωτεινή Κούβελα, σε ευχαριστώ πολύ για όλα όσα μαθαίνω καθημερινά δίπλα σου για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών. Και ένας ικανός αριθμός του ψηφοδελτίου μας να είναι άνθρωποι, γυναίκες και άνδρες κάτω των 30 και 40 ετών. Θέλουμε στο ψηφοδέλτιό μας να εκπροσωπούνται όλες οι κοινωνικές ομάδες. Οι παλιοί και σαριανιώτες, οι παλιές και σαριανιώτισες, οι νέοι κάτοικοι, οι γυναίκες και οι άνδρες της τρίτης ηλικίας, επαγγελματίες και εργαζόμενοι,
οι αθλητές και οι αθλήτριες, οι λογοτέχνες και οι καλλιτέχνες της πόλης, οι ακτιβιστές και ακτιβίστριες που παλεύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, οι οικολόγοι και οι φιλόζωοι. Θέλουμε ένα πολυσυλλεκτικό και πολύχρωμο ψηφοδέλτιο. Πώς όμως θα ενωθούν αυτοί οι διαφορετικοί άνθρωποι? Τι είναι αυτό που τους ενώνει? Ποιο είναι τελικά το κριτήριο για να συνεργαστούμε εμείς με αυτούς και αυτοί μαζί μας? Με δύο λόγια, τι μας συνδέει όλους εμάς? Φίλες και φίλοι, οι άνθρωποι σήμερα μπορεί να γνωρίζουν πολλές ξένες γλώσσες. Ένας μπορεί να μιλάει αγγλικά, άλλοι γαλλικά και ούτω καθεξής. Όμως παρόλα αυτά, όσες γλώσσες και αν γνωρίζουν οι άνθρωποι, μπορούν να ονειρεύονται μόνο στη γλώσσα τους. Το έχετε προσέξει? Όταν βλέπουμε όνειρα, είναι πάντα στη γλώσσα μας. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε και να συνυπάρξουμε με ανθρώπους που μιλάμε την ίδια γλώσσα και μπορούμε να κάνουμε τα ίδια όνειρα για την πόλη μας. Γνωρίζετε όλοι και όλες ότι είμαι μέλος της νεολαίας του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Είμαι περήφανη που προέρχομαι από την αριστερά, γιατί από αυτή έμαθα να παλεύω, να διεκδικώ, να αγωνίζομαι, να λειτουργώ συλλογικά, αλλά κυρίως να μην σταματάω να ονειρεύομαι για ένα καλύτερο κόσμο που θέλουμε να φτιάξουμε. Και αυτή τη στιγμή να μην σταματάω να ονειρεύομαι για μια καλύτερη πόλη που θέλω να ζήσουμε. Όπως είμαι περήφανη και για την καταγωγή μου, για το μακρονησιώτη παππού μου Κώστα Παραγίου και τον παππού μου Ανδρέα Σουρουκλή, ήρωα της ΕΟΚΑ, που δολοφόνησαν οι Άγγλοι αποικιοκράτες γιατί αγωνιζόταν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία του κυπριακού λαού. Και μιας και αναφέρθηκα στην καταγωγή μου, θα ήθελα να σας εξομολογηθώ κάτι. Οι Κεσαριανιώτες και οι Κεσαριανιώτισσες είναι περήφανοι και περήφανες για την πόλη τους. Εγώ είμαι διπλά περήφανη για την Κεσαριανή. Διότι αν δεν είναι η πρώτη, είναι από τις πρώτες πόλεις στην Ελλάδα που τίμησαν δύο ήρωες που προέρχονται από τη χώρα που κατάγεται τη μητέρα μου. Τους ήρωες Ανδρέα Δημητρίου και Μιχαήλ Καραολή, δίνοντας τα ονόματά τους σε οδούς της πόλης. Αυτή είναι η Κεσαριανή, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό την αγαπάμε όλοι και όλες. Φτωχομάνα και γενναιόδορη. Και για όσες και όσους δεν γνωρίζουν, ο πρώτος δήμαρχος της Κεσαριανής εν έτη 1934 ήταν ο Γεώργιος Κυπρέος. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Ανήκω λοιπόν στην αριστερά. Η ταυτότητά μου δεν εξαντλείται σε αυτό. Δεν τελειώνει εκεί. Έχω ζήσει σχεδόν τη μισή μου ζωή στην Κεσαριανή. Είμαι Κεσαριανιώτισσα, αισθάνομαι Κεσαριανιώτισσα, είμαι 30 ετών. Εδώ ζω και εδώ θα ζήσουν τα παιδιά και η οικογένειά μου. Δεν διορίστηκα επικεφαλής, ούτε πήρα κάποιο χρήσμα, ούτε κάποιο δαχτυλίδι. Δεν έφτιαξα κάποια παράταξη για να υπηρετήσω τις προσωπικές μου φιλοδοξίες. Είμαι εκλεγμένη επικεφαλής. Εκλέχτηκα μέσα από μια δημοκρατική εκλογική διαδικασία που συμμετείχαν Κεσαριανιώτες και Κεσαριανιώτισσες. Ποιος άλλος ή ποια άλλη επικεφαλής δημοτικής παράταξης μπορεί να πει το ίδιο? Ως επικεφαλής λοιπόν εκλεγμένη από Κεσαριανιώτισσες και Κεσαριανιώτες, το χρέος μου είναι να υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις το λαό της Κεσαριανής και μόνο αυτόν. Και το γεγονός ότι η πολιτική μου ταυτότητα είναι πάνω στο τραπέζι σημαίνει ότι και οι συνεργασίες και οι συμφωνίες μας θα είναι επίσης πάνω από το τραπέζι. Κάθε άνθρωπος λοιπόν που αποδέχεται τη διαφορετικότητα, που σέβεται την ύπαρξη του άλλου, κάθε δημοκράτης που πιστεύει στην ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, είναι σύμμαχός μας. Αν πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις, έχουμε διανύσει ήδη τη μισή απόσταση, διότι μιλάμε την ίδια γλώσσα. Και από εκεί και πέρα, οι πολιτικές ταυτότητες δεν έχουν σημασία.
μπορούμε να εργαστούμε από κοινού για το παρόν και το μέλλον της Κεσαριανής μας. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις, οι οποίες δεν αποτελούν το τελικό πρόγραμμα της παράταξής μας, αλλά προγραμματικούς άξονες, τους οποίους θέλω να τους θέσω ενώπιόν σας, ώστε να ξεκινήσει ο δημόσιος διάλογος στην πόλη. Το πρόγραμμα μιας δημοτικής παράταξης δεν είναι υπόθεση ενός πεφωτισμένου μυαλού ή μιας κλειστής ομάδας. Είναι αποτέλεσμα ενός διπλού ανοιχτού διαλόγου. Διαλόγου μεταξύ των μελών της παράταξης, αλλά και διαλόγου μεταξύ της παράταξης με την κοινωνία. Από αυτό το διπλό διάλογο θα προκύψει και το προεκλογικό μας πρόγραμμα, στο οποίο θα καθρεφτίζεται το όραμά μας. Και αν θα τολμούσα να το συμπυκνώσω μέσα σε λίγες λέξεις, θα έλεγα ότι αυτό το όραμα είναι το δικαίωμα στην πόλη. Έχουμε δικαίωμα στην πόλη. Τι σημαίνει έχουμε δικαίωμα στην πόλη? Δικαίωμα στην πόλη σημαίνει την ελευθερία να αλλάξουμε την πόλη και να αλλάξουμε τους εαυτούς μας. Η Συνεργασία Πολιτών Κεσαριανής είναι μια παράταξη που έχει διοικήσει επί σειρά ετών το Δήμο Κεσαριανής. Κάθε μικρό ή μεγάλο έργο που έχει γίνει στην πόλη φέρει τη σφραγίδα της. Είμαστε μια παράταξη με γνώση και εμπειρία. Γι' αυτό το πρόγραμμα που θα καταθέσουμε στους πολίτες θα είναι ρεαλιστικό, το κατά δύναμη κοστολογημένο, εφαρμόσιμο και θα αποτελεί αξιόπιστη βάση διαλόγου. Θα περιέχει όμως και κάποια οραματικά στοιχεία, τα οποία γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Δημοτικό Προϋπολογισμό. Θα αγωνιστούμε όμως για να κερδίσουμε αυτή τη χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος, διότι σε τελική ανάλυση η αξία μιας πόλης μετριέται με τα όνειρα που μπορείς να κάνεις για αυτήν. Φίλες και φίλοι, η Κεσαριανή είναι μια πόλη δυσυπόστατη. Είναι δύο πόλεις σε μία. Απ' τη μία, είναι η Κεσαριανή με τη βαριά ιστορία και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά των μικρασιατών προσφύγων. Απ' την άλλη όμως, η Κεσαριανή είναι μια πόλη του 21ου αιώνα, όπου ζουν καθημερινοί άνθρωποι. Είναι μια πόλη με καθημερινά προβλήματα και σύγχρονες ανάγκες. Και η παράταξή μας πρέπει να δείξει ότι ξέρει να διοικεί, ξέρει να λύνει προβλήματα. Πατάμε γερά στις ρίζες για να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε το σήμερα και το αύριο της πόλης μας. Πάνω σε αυτό θα μας κρίνει ο λαός της Κεσαριανής, από τις απαντήσεις και τις πρακτικές λύσεις που θα δώσουμε στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ένα από τα πιο σημαντικά και επίγοντα θέματα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε είναι το κυκλοφοριακό και συγκοινωνιακό πρόβλημα. Όπως όλες και όλες γνωρίζουμε, τα έργα του μετρό θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην Κεσαριανή. Και η πόλη θα μετατραπεί σε μια πόλη απροσπέλαστη, όπου κανείς δεν θα μπορεί να φύγει και κανείς δεν θα μπορεί να έρθει. Είναι ένα φιαλτικό σενάριο. Γι' αυτό και εμείς θα αναλάβουμε από τώρα την πρωτοβουλία, ώστε να παρουσιάσουμε στους δημότες και στις δημότησες μια αποτελεσματική και βιώσιμη λύση. Θα ανοίξουμε ξανά το διάλογο με το Πανεπιστήμιο, να αποκτήσουμε εκ νέου σχέσεις καλής γειτονίας, ώστε από κοινού να βρούμε μια αμοιβαίως αποδεκτή λύση που θα βοηθήσει την Κεσαριανή να ανασάνει. Στην προσπάθεια αυτή θα απευθυνθούμε και στην περιφέρεια Αττικής, ώστε να συνδράμει και αυτή με τις δυνάμεις της. Γιατί, φίλες και φίλοι, αν δεν κινητοποιήσεις τους ανθρώπους και τους διοικητικούς οργανισμούς, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Η λύση δεν θα μας έρθει από τον ουρανό, ούτε πρόκειται να μας χαριστεί κανένας. Ένα άλλο συναφές θέμα με το κυκλοφοριακό είναι η συγκοινωνία και συγκεκριμένα το διάσημο 224. Το 224 το χρησιμοποιώ καθημερινά για να πάω στη δουλειά μου. Είναι μια προβληματική γραμμή, δεν υπάρχει αφιβολία γι' αυτό. Γνωρίζω ότι οι πολίτες δεινοπαθούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ανεξαρτήτως ημέρας και ώρας. Έχω ακούσει διάφορους λόγους για τους οποίους το 224 έχει πολύ ωρη καθυστέρηση και αραιά δρομολόγια. Όποια και αν είναι η αιτία, αυτό το βάσανο πρέπει να τελειώσει ή έστω να το απαλύνουμε.
Θα συναντηθούμε άμεσα με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών για να αναδείξουμε το θέμα και να συζητήσουμε να διορθωθεί άρδινη κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν η Κεσαριανή να απέχει 3 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας και να περιμένεις 1 ώρα στη στάση για να πας στη Σόλωνος. Αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο το λεωφορείο το πρόβλημα. Πολλές στάσεις δεν έχουν στέγαστρο, για να μην βρέχεται ο κόσμος ή για να προστατεύεται από τον ήλιο. Ενώ σε πολλές στάσεις δεν υπάρχουν τηλεματικές πινακίδες που δείχνουν σε πόση ώρα θα έρθει το λεωφορείο. Θα τα θέσουμε και αυτά στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών. Ένα δεύτερο εξίσου σημαντικό θέμα είναι η καθαριότητα. Η Κεσαριανή δεν είναι καθαρή πόλη. Ή αν θέλετε, η Κεσαριανή είναι καθαρή μόνο προεκλογικά. Αυτό ποτέ δεν το είχα καταλάβει. 6 με 7 μήνες πριν τις εκλογές, βλέπουμε ξαφνικά να σβεστώνονται οι κάδοι, οι δρόμοι να καθαρίζονται, το σκοπευτήριο να καλοπίζεται. Αυτές τις μέρες γινόμαστε μάρτυρες αυτής της αστείας τακτικής της Δημοτικής Αρχής. Μετά από τόσα χρόνια και ελάχιστους μήνες πριν από τις εκλογές, βάφεται η νησίδα της Λεωφόρου. Ναι, η Κεσαριανή δεν είναι καθαρή πόλη. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Αυτά συζητάτε όλοι και όλες με την οικογένειά σας και με τον γείτονά σας. Τώρα ο Δήμος αγοράσει ένα καινούριο απορριμματοφόρο και ένα πλυστικό για τους κάδους. Γιατί ξέρετε, τα τελευταία χρόνια στην Κεσαριανή περιμένουμε να βρέξει για να καθαρίσουν οι κάδοι. Και αναρωτιέμαι, γιατί λίγα μέτρα από εδώ, στο Δήμο Βύρωνα, οι κάδοι πλένονται καθημερινά και μέχρι το τέλος του έτους, του μήνα, θα έχουν πληθεί και 1.300 κάδοι του γειτονικού μας Δήμου. Στο Βύρωνα δεν είχαν μνημόνια. Ο Άκης ο Κατοπόδης δεν παρέλαβε ένα Δήμο που ήταν μεταξύ των πιο υπερχρεωμένων Δήμων της χώρας. Τα συμπεράσματα δικά σας. Η ανακύκλωση στην Κεσαριανή είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Η στρατηγική του Δήμου σχετικά με την ανακύκλωση είναι κυριολεκτικά ανύπαρκτη. Η Δημοτική Αρχή κατέθεσε ως όφιλες στην περιφέρεια το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο είναι συντηρητικό, ανεπαρκές και δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Διότι δεν επιτυχάνει 2 σημαντικούς στόχους. Πρώτον, την προστασία του περιβάλλοντος και δεύτερον, την εξοικονόμηση πόρων που μπορούν να διατεθούν για πιο αποδοτικούς σκοπούς. Γι' αυτό είμαστε αναγκασμένοι να καταρτήσουμε ένα νέο τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, σύγχρονο και επωφελές για την τοπική κοινωνία. Μιας και αναφέρθηκα στην ανακύκλωση, θα ήθελα να θίξω το εξής ζήτημα. Πάνω από το 80% της Κεσαριανής είναι δάσος και περιαστικό πράσινο. Είμαστε ένας πράσινος δήμος. Είμαστε όμως οικολογικός δήμος. Όχι, δεν είμαστε. Τα δημόσια κτίρια της πόλης δεν ηλεκτροδοτούνται, ούτε θερμαίνονται το χειμώνα από εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Τα ποτιστικά φυτά και το γρασίδι θα μπορούσαν να ποντίζονται με υδροσυλλέκτες βρόχινου νερού. Και πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα ο Δήμος να πάρει πρωτοβουλίες για την οικολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών. Φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να μην είναι στο επίκεντρο του προγραμματικού μας λόγου οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του Δήμου μας. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε Μητρώο Ανέργων και προγράμματα ενίσχυσης ομάδων πολιτών που θα συγκροτούν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Τέτοιου είδους προγράμματα υπάρχουν, χρηματοδοτούνται και εμείς θα πρέπει να είμαστε ο συνδετικός κρίκος. Πρέπει να συμβάλλουμε στη δημιουργία συνεργατικής επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα των νέων, με έμφαση σε παραγωγικούς τομείς, στις νέες τεχνολογίες, στον πολιτισμό και το περιβάλλον. Να στηρίξουμε δομές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που παράγουν κοινωνικό όφελος και νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Ίσως ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που θεωρώ ότι πρέπει να ιεραρχήσουμε ψηλά είναι το Κέντρο Υγείας του Παιδιού και το Κέντρο Συμβουλευτικής του Δήμου μας, που δώσαμε αγώνες και μάχες για να γίνουν πράξη και τώρα παραπέουν. Είναι απαράδεκτο να μην αποτελεί για μας προτεραιότητα η κοινότητα των ΑΜΕΑ που ζει στην πόλη μας. Αυτό σημαίνει πως πρέπει επιτέλους να σεβαστούμε και να δημιουργήσουμε μια πόλη προσβάσιμη σε όλα τα άτομα με αναπηρία. Στην Κεσαριανή,
Ιδρύθηκε πριν 80 χρόνια το πρώτο ειδικό σχολείο της χώρας. Τώρα ήρθε ο καιρός να πάρουμε την πρωτοβουλία και να ζητήσουμε από το Υπουργείο Παιδείας να φτιαχτεί στην Κεσαριανή το πρώτο μεικτό γυμνάσιο της χώρας, στο οποίο θα συστεγάζονται τα παιδιά που είναι αμαία και τα παιδιά που δεν είναι, όπως επιτάσσει η σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη. Έτσι καταπολεμάται ο κοινωνικός ρατσισμός, έτσι βγάζουμε τα αμαία και τις οικογένειές τους από το περιθώριο. Το χρωστάμε στη δική μας Ρόζα, τη Ρόζα Ιμβριώτη. Η Κεσαριανή δεν είναι έξυπνη πόλη. Τι εννοούμε λέγοντας έξυπνη πόλη, φίλες και φίλοι? Έξυπνη πόλη είναι αυτή που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχει στους κατοίκους, για να εξοικονομήσει πόρους που μπορεί να τους επενδύσει αλλού, αλλά και για να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Οι νέες τεχνολογίες θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο που λειτουργεί η πόλη. Ο Δήμος μας αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιεί καν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εμείς θα καταθέσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στους πολίτες με στόχο να κάνουμε την Κεσαριανή μια σύγχρονη και έξυπνη πόλη. Για μας, οι νέες τεχνολογίες είναι απαραίτητος όρος δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι ένα μέσο που αναβαθμίζει το βιωτικό επίπεδο της πόλης, τις εργασιακές συνθήκες, εξοικονομεί πόρους και ενισχύει τις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες. Έχουμε σήμερα μαζί μας και τον πλέον ειδικό για αυτά, τον Κεσαριανιώτη και φίλο Νίκο Παπά, με τον οποίο προγραμματίζουμε το αμέσως επόμενο διάστημα να κάνουμε μια θεματική εκδήλωση για την έξυπνη πόλη, τον ψηφιακό Δήμο, μαζί με την νεολαία και τους επαγγελματίες της πόλης μας. Θέλω να πω δύο λόγια για την παιδεία στην πόλη, για τα σχολεία και τη μαθητική κοινότητα. Σε αυτές τις εκλογές, οι μαθητές της τρίτης και δευτέρας λυκείου θα ψηφίσουν. Και η συνεργασία πολιτών Κεσαριανής θα πρέπει να είναι αυτή η παράταξη που θα εκφράσει και τις δικές τους αγωνίες. Δεσμευόμαστε πως ως Δημοτική Αρχή θα συγκροτήσουμε ένα μαθητικό συμβούλιο που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των 15 μελών των σχολείων και από τον Δήμαρχο, που θα συνεδριάζει αναταχτά χρονικά διαστήματα για να υπάρχει άμεση επαφή και επίλυση ζητημάτων. Στοχεύουμε σε ένα Δήμο που θα αναδεικνύει το σχολείο ως ζωντανό κύτταρο γνώσης και δημιουργίας. Προτεραιότητά μας η οργάνωση πυρήνων πολιτιστικών δράσεων μέσα στα σχολεία και η πλήρη υποστήριξή μας στις μαθητικές, θεατρικές, χορευτικές και μουσικές ομάδες. Θα δημιουργήσουμε δίκτυο κατά του φασισμού μέσα σχολεία με εξώστρεφες δράσεις προς όλη την κοινωνία. Όπως επίσης, μπορούμε πολύ στοχευμένα στα θέματα παιδείας και κυρίως μέσα από τις σχολικές επιτροπές να εφαρμόσουμε και την πάγια αντίληψή μας για το συμμετοχικό προϋπολογισμό. Συμμετοχικό προϋπολογισμό μπορούμε να εφαρμόσουμε και στο κομμάτι του πολιτισμού καθώς και του αθλητισμού. Πρέπει όλες οι συλλογικότητες της πόλης, τοπικοί σύλλογοι, αθλητικά σωματεία, καλλιτέχνες της πόλης και ομάδες να αισθάνονται και να είναι ισότιμοι. Γι' αυτό το λόγο θα καταργήσουμε και την κατάπτυστη απόφαση της Αντιδημάρχου Πολιτισμού της Λαϊκής Συσπήρωσης, η οποία απαγορεύει σε ομάδες κατοίκων να χρησιμοποιεί την αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου ή κάθε άλλου δημόσιου χώρου, αν δεν διαθέτει καταστατικό. Φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια αναφορά σε έναν άνθρωπο που χάθηκε πρόσφατα και δεν είναι πλέον μαζί μας. Τον Μπάμπη τον Δρίζο. Επί δημαρχίας του Γιώργου Κοντόσταυλου, ο Μπάμπης προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειρονομία για τα δεδομένα της πόλης. Πίστευε ότι ο πολιτισμός δεν είναι υπόθεση ενός ατόμου, ενός αντιδημάρχου μιας παράταξης. Γι' αυτό δημιούργησε την Ομάδα Πολιτισμού Κεσαριανής, στην οποία συμμετείχαν άνθρωποι από όσες παρατάξεις δέχτηκαν την πρόσκληση και απλοί πολίτες. Εμείς θα ακολουθήσουμε τον δρόμο που μας έδειξε ο Μπάμπης. Οι αποφάσεις για την πολιτιστική πολιτική του Δήμου θα είναι προϊόν συνεργασίας των πολλών. Και η ομάδα θα μετανομαστεί σε Ομάδα Πολιτισμού Κεσαριανής Μπάμπης Δρίζος.
προς τιμήν αυτού του υπέροχου ανθρώπου. Άφησα για το τέλος μερικές σκέψεις για την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης μας. Η Κεσαριανή δεν είναι πλούσιος δήμος. Δεν έχει τα καταστήματα του Χαλανδρίου ή τις προβλήτες του Φλίσβου. Έχει όμως περιουσία, την ιστορία της, την πολιτιστική της κληρονομιά και τη γεωγραφική της θέση. Περιουσία μας είναι η ταυτότητά μας. Γι' αυτό πρέπει αυτή την ταυτότητα να τη διαφυλάξουμε ενός κόριο οφθαλμού. Ανέφερα στην αρχή της τοποθέτησής μου την 25η Μαΐου του 1923 ως την πρώτη μέρα της Κεσαριανής. Γιατί δεν μνημονεύεται αυτή η μέρα? Η ιστορία της Κεσαριανής δεν ξεκινά το 1940, ούτε το 1944. Ξεκινά το 1923, λίγους μήνες μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Θα θεσπίσουμε την 25η Μαΐου ως ημέρα μνήμης προς τιμή των ανθρώπων που έφτιαξαν την πόλη στην οποία ζούμε. Και μαζί με το Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου και τους Μικρασιατικούς Συλλόγους της πόλης, θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε την πλούσια ιστορία και κληρονομιά μας. Ειδικά το Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού διαθέτει ένα μοναδικό ιστορικό αρχείο που παραμένει αναξιοποίητο. Εκατοντάδες φωτογραφίες, ντοκουμέντα και προφορικές μαρτυρίες κατοίκων της Κεσαριανής παραμένουν στην αφάνεια, κλειδωμένα σε κάποιο γραφείο. Είναι άμεση ανάγκη ο Δήμος να έρθει σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, ιστορικούς, βιβλιοθηκονόμους και λαογράφους, ώστε να μπορέσει να αναδειχθεί, να ψηφιοποιηθεί και να καταστεί προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες για να μάθουν οι νέοι και οι νέες την ιστορία της πόλης. Και αυτή η προσπάθεια να κορυφωθεί με τη δημιουργία ενός πραγματικού μουσείου μικρασιατικής ιστορίας. Και πλάι-πλάι με τη Μικρά Ασία δεν μπορούμε να μην έχουμε την ιστορία μας για την εθνική αντίσταση, που αποτελεί το δεύτερο πυλώνα της ταυτότητας της Κεσαριανής. Θέλουμε να αναβαθμίσουμε το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης με την έλευση νέων ερευνητών και φοιτητών και να κάνουμε την Κεσαριανή ζωντανό εργαστήρι ιστορίας και μνήμης. Παράλληλα, η σωστή και σοβαρή ανάδειξη του ιστορικού χώρου του Σκοπευτηρίου να το αναδείξει σε σημείο που αξίζει να το επισκεφθεί όποιος ή όποια βρίσκεται στην Αθήνα. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη Μονή Κεσαριανής και το αισθητικό δάσος Τιμητού. Υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχουν οι δυνατότητες και πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Η προσεχής ανάπλαση του Σκοπευτηρίου που χρηματοδοτείται από την περιφέρεια αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την πόλη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ο εορτασμός της απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Γερμανούς. Γιατί η Κεσαριανή δεν συμμετέχει? Γιατί δεν δίνει το δικό της τόνο, το δικό της παρόν, ενώ ήταν από τις πρώτες συνοικίες στη χώρα που απελευθερώθηκαν από την ναζιστική κατοχή? Εμείς θα διεκδικήσουμε τη συμμετοχή μας. Φίλες και φίλοι, η επόμενη δημαρχιακή θητεία θα σημαδευτεί από δύο ημερομηνίες ορόσημα. Συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της πόλης και 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Αυτές οι δύο ημερομηνίες θα πρέπει να αποτελούν πηγή έμπνευσης για μας. Θα πρέπει να οραματιστούμε ως Δήμος και ως πολίτες πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε. Το λέω αυτό γιατί παρατηρώ ότι ειδικά οι παλαιότεροι Κεσαριανιώτες, οι παλαιότερες Κεσαριανιώτισες, οι μεγαλύτερες γενιές τρέφουν μια νοσταλγία, μια μελαγχολία, διότι η Κεσαριανή στην οποία έζησαν και ονειρεύτηκαν δεν υπάρχει πια. Η βίαιη αστικοποίηση, το γκρέμισμα των πληθόκτιστων, των τετρακατοικιών και η ανέγερση στη θέση τους των πολυόροφων πολυκατοικιών άλλαξαν τον χαρακτήρα της συνοικίας μας μια για πάντα. Και ίσως είναι καθήκον μας να προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε αυτά τα ίχνη που άντεξαν στον χρόνο, να περισσώσουμε την ιστορική μνήμη της πόλης μας. Θα απευθύνουμε λοιπόν κάλεσμα στον κεσαριανιώτικο λαό και σε όλες τις δημοκρατικές παρατάξεις για να βρούμε έναν τρόπο να διασώσουμε έστω κάποιες προσφυγικές κατοικίες, ώστε οι επόμενες γενιές να μην βλέπουν μόνο μέσα από φωτογραφίες πώς έζησαν και από πού ξεκίνησαν οι πρόγονοί τους. Ίσως ακούγεται μεγαλεπίβολο.
Κάποιες φορές όμως πρέπει να κάνεις μεγάλα όνειρα για να πετύχεις έστω κάτι μικρό. Φίλες και φίλοι, Κεσαριανιώτες και Κεσαριανιώτισες, βγαίνουμε σήμερα μπροστά για να κάνουμε τις ιδέες μας πράξη. Για να μετατρέψουμε την Κεσαριανή σε πόλη της αλληλεγγύης. Βγαίνουμε μπροστά για να υπερασπιστούμε την ποιότητα ζωής στην πόλη. Βγαίνουμε μπροστά για να σταθεί η πόλη στα πόδια της. Βγαίνουμε μπροστά για τον πολιτισμό. Βγαίνουμε μπροστά για τη δημοκρατία και τη συμμετοχή. Και θα ήθελα να απευθυνθώ ιδιαίτερα στη δική μου γενιά, στους νέους ανθρώπους αυτής της πόλης, που διεκδικούν το δικαίωμα να ζουν, να ελπίζουν, να ονειρεύονται, να δημιουργούν, που θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους, αλλάζοντας τον κόσμο, που δεν φοβούνται και δεν διστάζουν να αναμετρηθούν με την πραγματικότητα, όταν πιστεύουν ότι αξίζει τον κόπο. Ναι, λοιπόν, αξίζει τον κόπο. Τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά μπορούμε να κερδίσουμε ένα μεγάλο στοίχημα. Μπορούμε να προχωρήσουμε κερδίζοντας ένα μεγάλο στοίχημα. Να είμαστε η δύναμη που δεν σταματά να ανοίγει δρόμους, που δεν σταματά να επιδιώκει ουσιαστική σχέση με τους πολίτες, που δεν σταματά να αναζητά και την εμπιστοσύνη του κόσμου. Μία δύναμη που θα επιδιώξει στο μέλλον να αποδώσει ένα Δήμο που θα αναμετρέται όχι απλά με τη διαχείριση της καθημερινότητας, αλλά με την πραγματική αλλαγή της. Σας διαβεβαιώνω πως γι' αυτό θα παλέψω. Με συνοδοιπόρο τις συμβουλές των γονιών μου, της Άντρης και του Θεόκλητου, που καθημερινά μου λένε πως πρώτη μου σκέψη θα πρέπει να είναι το καλό του αγωνιζόμενου για τη ζωή ανθρώπου, του απλού πολίτη, και δεύτερον η τιμιότητα και η αλήθεια να κατευθύνουν πάντα τις πράξεις μου, τιμώντας την οικογένειά μου και το μακρονησιώτη παππού μου. Δεν έχουμε επιλογές. Πρέπει να νικήσουμε. Πρέπει να κατακτήσουμε όλοι και όλες παρέα το δικαίωμα στην πόλη. Και υπάρχει μια φράση που λέει, αν δεν σ' αρέσει το τραπέζι έτσι όπως είναι στρωμένο, γύρνα το τραπέζι ανάποδα. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Την ανατροπή. Την ανατροπή για την Κεσαριανή της προσφυγιάς, της αντίστασης, της γενιάς σας και της γενιάς μου, για την Κεσαριανή των αγώνων και των ονείρων μας. Σας ευχαριστώ πολύ.